αρχηγός μενούν αμαρτίας ο διάβολος και γεννήτωρ των κακών. Ώστε λοιπόν ο αρχηγός της αμαρτίας είναι ο διάβολος και εκείνος ο οποίος έχει γεννήσει τα κακά. Τούτο δε ο Κύριος ήρηκεν ουκ εγώ ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Προ αυτού ήμαρτεν ουδείς, το είπε ο Κύριος. Πριν από τον διάβολο κανείς δεν έχει αμαρτήσει. Ήμαρτε δε ουκ εκφύσεως επάναγκες των αμαρτητικών λαβών. Επί πάλιν ανατρέχει η της αμαρτίας πρόφασης εις τον ούτο κατασκευάσαντα. Αλλά αγαθός κατασκευαστής διάβολος γέγονεν εξ οικίας προαιρέσεως εκ της πράξεως λαβών την προσιγορία. Είναι ωραίες θέσεις δογματικές αυτές και πολύτιμες, για να μην λέμε εκείνα τα ανόητα και βεβαίως και αιρετικά θα λέγαμε, ότι ο Θεός έκανε το διάβολο, ότι το κακό είναι έξω από μας και έρχεται να μας προσβάλλει και εμείς είμαστε ανεύθυνοι εμείς γι' αυτό και ούτω καθεξής. Εδώ σαφώς λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι ο διάβολος είναι ο αρχηγός του κακού, ο γεννήτωρ του κακού, ότι ο ίδιος ο Κύριος το είπε, είναι ο πατήρ του ψεύδους, πάντα ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους. Αυτός εγέννησε το ψεύδος. Όπως δε θα ξέρετε, η λέξη ψεύδος τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει αυτό που λέμε στη γλώσσα μας ψεύδος, σημαίνει και αυτό, αλλά έχει ευρύτερον χαρακτήρα και σημαίνει αμαρτία. Ό,τι είναι δηλαδή ψεύτικο. Ό,τι είναι ψεύτικο. Εκείνο το πας οποιών και φιλών ψεύδος σημαίνει αυτός που αγαπάει και κάνει την αμαρτία, την κάποια αμαρτία. Όπως και δικαίωσης, δικαιοσύνη και τα λοιπά, δεν θα πει δικαιοσύνη, θα πει αρετή και μάλιστα κάθε αρετή, χωρίς να αποκλείει λέξεις και την έννοια της δικαιοσύνης όπως τη λέμε και στη γλώσσα μας. Ώστε ψεύδος θα πει γενικά το κακό. Ο αρχηγός του ψεύδους απ' αρχής είναι ο διάβολος. Αλλά εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα, αμάρτησε ο διάβολος εκφύσεως? Δεν αμάρτησε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, εκφύσεως, διότι ήμαρτε δε ούκ εκφύσεως επάναγκες των αμαρτητικών λαβών. Δεν επήρε το αμαρτητικό εκ της φύσεώς του. Δεν το πήρε. Δεν το έχει εκ της φύσεώς του. Επί πάλι να ανατρέχει η της αμαρτίας πρόφασης εις τον ούτω κατασκευάσαντα. Επειδή θα ξαναγύριζε πάλι η αιτία του κακού, ο χαρακτηρισμός του κακού, σε εκείνον που το κατασκεύασε. Σε ποιον? Εις τον Θεό. Όχι. Ο Θεός δεν τον έκανε τον διάβολο κακόν. Αρχάγγελος γάρ ον, διάβολος ύστερον εκλήθη από του διαβάλλην. Ώστε λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ήταν αρχάγγελος, αλλά επειδή ο ίδιος εσκέφθηκε το κακό, γι' αυτό το λόγο και είναι ο ίδιος υπεύθυνος του κακού. Η ουσία του διαβόλου δεν είναι κακή, η προαίρεσή του είναι κακή, διότι αν η ουσία του σατανά, του διαβόλου, ήταν κακή, τότε δημιουργός του κακού θα ήταν ο Θεός, ο δημιουργός των ουσιών, των όντων. Αλλά δεν είναι ο Θεός. Έτσι, ελεύθερος ο διάβολος, ως αρχάγγελος, εσκέφθη το κακόν και τίποτε άλλο. Πού είναι το λοιπόν το κακόν? Εις την προαίρεσή του.